Γεια σου. Πάντως καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Και στο κατάλι, σε σπίτι, δάμε. Έβλεπα σε έτσι αρκετό καιρό διάρκεια στο TikTok και ήθελα έτσι να σου μιλήσω, ξέρω. Καλά και καλώς. Χάρηκα έτσι τώρα που είσαι και είμαστε εδώ μαζί έτσι να γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Ήθελα έτσι αρχικά κάτι που να ήθελα να σου ρωτήσω, έτσι να μου πεις λίγα πράγματα παραπάνω για σένα, πώς ήρθες στην Κύπρο, πώς διάφορα έτσι πράγματα σε γνωρίσουμε. Ωραία, θα σας τα πω συνοπτικά. Ναι, έτσι. Γιατί κάθε εγώ, εν τω μεταξύ τις συχνές ερωτήσεις, ερωτήσεις που μου κάνουν και στα live και σε αυτά, πώς και ήρθες στην Κύπρο, πώς και έμεινες κτλ. Τα έχω κάνει story time και σου λέω μπείτε να δείτε τη story time στο TikTok. Αλλά να σας πω σαν συνοπτικά, ναι. Ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν είχα κάποια δουλειά στην Ελλάδα. Έψαχνα δουλειά, έψαχνα τι να κάνω. Ήθελα να φύγω από το χωριό που μένω, που έμενα εκεί στην επαρχία, Χαλκιδική. Και έψαχνα δουλειές και κάποιο agency μου πρότεινε να στείλουν το βιογραφικό μου και Κύπρο. Και στείλτε το. Εγώ είχα σπουδάσει τουριστικά και ασχολούμαι τουριστικά. Και ήθελα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το στείλανε και είπα να έρθω να δοκιμάσω και τελικά έμεινα. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να κάνεις την αρχή. Ναι, έτσι έγινε η αρχή, ας πούμε. Μα νομίζω να πεις και κάτι με δουλειά αρχικά, είναι πολλά πιο μεγικό να κάνεις. Σίγουρα βρήκα, η δουλειά είχε και διαμονή. Ναι, αρχικά, οπότε, πολλά φορά το δω. Ναι, οπότε είπα, γιατί δεν έχω κάποιο γνωστό στην Κύπρο, δεν έχω κανέναν. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθω έτσι με το σπίτι, τη δουλειά. Και λέω στην τελική, άμα δεν μου αρέσει, φεύγω. Δεν έχω να χάσω και τίποτα. Σίγουρα. Διακοπές. Ναι. Να δω και μια άλλη χώρα. Μια εμπειρία. Ναι. Και τελικά έμεινα. Αρχικά νομίζω ήσουν σε άλλη πόλη. Ήμουν στη Λεμεσό. Τώρα έχω έρθει. Τώρα το καλοκαίρι ήρθα στη Λάρνακα. Έχω πολύ λίγους μήνες. Τον Αύγουστο περίπου ήρθαμε. Βασικά ήρθα τον Ιούνιο. Απλά μετά έφυγα ένα μήνα, ήμουν Ελλάδα διακοπές. Οπότε ήρθα στη Λάρνακα επίσημα τον Αύγουστο. Φαντάζομαι έτσι η πόλη, διαφορά στις πόλεις έτσι λίγο πιο... Σίγουρα. Ναι, μου αρέσει η Λάρνακα. Ναι. Γενικά εμένα μου αρέσουν μικρές πόλεις. Επειδή έχω μεγαλώσει σε χωριό, είναι εντάξει, δεν μπορώ να πάρω παιδί μου από το χωριό μου στο Τόκιο να μείνω. Ναι. Θέλω μια μικρή. Μου αρέσει προς το παρόν αρκετά η Λάρνακα, μου έχει λείψει η Μεσός. Ναι. Είχα γνωρίσει κάποια άτομα εκεί, τώρα ξανά από την αρχή. Ναι, σίγουρα. Θέλει, ναι, ως που θα πηγαίνω, προσωπή. Λέει, κοντά είναι. Ναι, εντάξει. Θα πηγαίνω σίγουρα. Και τα ραντεβού αυτά που είχα κλείσει για Λεμεσό θα τα κάνω. Εννοείται, θα τα πάω. Έτσι. Και ελπίζω και εδώ να γνωρίζω κόσμο. Έτσι, θέλει το χρόνο, δεν το θέλει. Σίγουρα. Έτσι, έτσι είναι. Και πώ. Βλέπει με σπουδάσει τουριστικά, πώ σε μεταβήκε το μακιγιά, ήταν κάτι που του άρεσε από καιρό. Ναι, μπορώ να πω από πάντα. Ναι. Πάντα μου άρεσε το μακιγιά. Από πολύ μικρή. Δηλαδή, θυμάμαι, είχε έρθει μια φίλη μου μάμα στο σπίτι και τη είχα κλέψει το κραγιόν. Ένα σκούρο κραγιόν. Και το είχα καταστρέψει. Τέλος πάντων, αλλά θυμάμαι πάντα να μου άρεσε το μακιγιάζ. Άρχισα να βαφόμαι από πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, κάπου 11-12 βαφόμουν full, γιατί είχα πάρα πολύ θέμα με ακμή. Και αυτό με έκανε να αισθάνομαι όμορφα. Και η μαμά μου, αν και ήταν πολύ αυστηρό να χώνσε ρούχα και τέτοια πράγματα, στο μακιγιάζ δεν μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή μπορούσα να βάλω ό,τι χρώμα θέλω. Εκεί έδινα όλο μου το. Ναι, την έκφρασή με. Και μου άρεσε πάρα πολύ να είναι αυτό. Ήταν πάντα για μένα ένα τρόπο έκφραση. Στην αρχή ήταν ένα τρόπο να καλύψω την ανασφάλειά μου, αλλά μετά έγινε και ένα τρόπο έκφραση. Και πώ έγινε από τα τουριστικά. Από τα τουριστικά. Ήταν ένα, ας πούμε, έτοιμο πιο πολύ της μαμάς μου να κάνω μια δουλειά που να ταιριάζει στην τουριστική περιοχή που μένουμε. Ναι, σίγουρα. Μου άρεσε κιόλας, αλλά ποτέ δεν μου έδωσε κάποιος την όθηση να μου πει ξέρεις κάτι, μπορείς αυτό που σου αρέσει να το κάνεις όντως επάγγελμα. Ναι. Θυμάμαι που ήθελα να σπουδάσω make-up, ας πούμε. Ναι. Μου έλεγε η μαμά μου, ας πούμε, και ποιο θα βάφεις. Ναι. Ήταν και αλλιώς τα πράγματα πριν 10 χρόνια. Ναι. 12, πριν εγώ 18. Ναι, και κάθε φορά τυχαίνει ένα boom και όλοι θέλουν να γίνουν, ας πούμε. Ναι, τώρα υπάρχει. Τώρα, ναι, πούμε, τώρα αν μια κοπέλα πει στη μαμά της να γίνουμε make-up artist, θα της πει: α, ωραία, να γίνεις, ξέρω εγώ, η καλύτερη. Ενώ τότε πριν 10 χρόνια θα της πει: και ποιο θα βάλεις, ας πούμε. Ναι. Μόνο στο γάμο, μόνο στην ύφη, μόνο. Τέλος πάντων, ήταν άλλη. Ναι, καμιά φορά βλέπουν ανθρώπους πιο straight, δεν μπορούν να ξανοίγεις σε άλλους.
Πώς μπορεί να εξελιχθεί σε διάφορα πράγματα σε ένα το μήνα, ας πούμε, μπορεί να διαλέξει. Ναι. Σίγουρα. Όχι, ας πούμε, μπορεί εκτός που το μακιγιάζ μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Σίγουρα δεν βρει τη σωστή υποστήριξη να σε βοηθήσει από την αρχή. Μετά θα πρέπει πίσω όλα μπροστά σου. Ναι. Όλοι με το μακιγιάζ, οι περισσότεροι, ένα 90% ξεκίνησε με κάποιο άλλο επάγγελμα. Ναι, σίγουρα. Και γύρισαν στο μακιγιάζ. Ναι. Γενικά με τα καλλιτεχνικά ισχύει ναι, αυτό. Νομίζω πως, ναι. Δεν σου λένε, δεν σου δίνουν. Α, θες να γίνεις τραγουδιστής, γίνε. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Ενώ αν τους πεις θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος, ναι. Σου πει εντάξει, θα έχεις δουλειά. Θα έχεις δουλειά, δεν είναι κάτι ας πούμε τόσο. Που όλα θέλουν δουλειά, απλά εννοώ ότι τα καλλιτεχνικά έτσι συνήθως. Πιστεύω είναι πιο, πιο ανασφαλή. Ναι, ενώ, δεν είναι ασφαλές περιβάλλον. Ναι, σίγουρα, γιατί και σίγουρα ας πούμε, ακόμα και μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και τα όπλα έχουν τη δουλειά τους, είναι ότι σίγουρα. Κάτι... Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω πω και πάλι, αν θεωρούσα να νομίζεις κάτι κατώτερο ήταν νομίζεις ότι ήταν ανασφάλεια απλά για λόγω να είναι υγεία ή έτσι. Στην περίπτωση τη δική μου, η μαμά μου ξέρω ότι δεν ήθελε να φύγω από το μέρος που ήμουνα και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να κάνω ένα επάγγελμα που να έχω και δουλειά. Ναι. Ήξερα ότι είναι αυτό το θέμα. Ναι, τώρα σε άλλους γονείς μπορεί να ήταν επειδή δεν τους φάνηκε αρκετά σοβαρό επάγγελμα, μπορεί για χίλιους δύο λόγους. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα και θα μπορεί να θέλει να τις ανοιχτείς, δεν ξέρω σημαίνει πράσινες. Σχολημένο σε ένα τόπο. Σίγουρα. Για να μάθει να κάνει. Σίγουρα. Και τελικά εδώ στην Κύπρο έκανα τη σχολή. Ναι. Εγώ πάντα ήθελα, αλλά ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να δουλεύω και να κάνω τη σχολή ταυτόχρονα. Ναι. Και να μπορώ να την πληρώσω και να έχω το χρόνο να πηγαίνω. Ναι. Στην Ελλάδα δεν είναι. Αν του πει θέλω ρεπό και τέτοια πράγματα αυτέ τι μέρε είναι. Ναι. Τι λε. Εδώ έχω και για αυτό το τελικά ναι. Βρήκα τρόπο να μπορέσω και να το πληρώσω και να πηγαίνω, που είναι το βασικό. Ναι. Και έτσι ολοκλήρωσα τη σχολή μου εδώ στην Λεμεσό, στο Βαλεντίνο Νικολάου πήγα. Ναι. Ήταν πολύ ωραία, έμαθα πολύ ωραία πράγματα και καταλαβαίνεις ότι χάρηκα πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια που έκανα αυτό που ήθελα. Σίγουρα, μεγάλο βήμα για κάποιον να μάθει το κονομάτι, ας πούμε. Ναι, σίγουρα, ήταν τεράστιο βήμα για μένα. Δεν περίμενα ότι θα το καταφέρω, να σου πω την αλήθεια. Καταλάβω το και εγώ μόλι έδειξα τη σχολή. Και ξεκινώ σιγά σιγά από κάθε φορά που ξεκινώ κάτι καινούργιο. Σίγουρα, σίγουρα. Εσύ σε ποια σχολή πήγες, θα σε ρωτήσω εγώ. Εμένα είναι Φλωρεντία Κανάρια η κοπελά. Α, έχω δει το βιντάκι. Ναι, κοπελά, ναι. Δεν μπορώ να πω, έμαθα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Για πρέπει να ενωθήσει, να πούμε. Ναι, σίγουρα είναι. Βέβαια, πάντα θέλει κι άλλο κι άλλο. Αλλά είναι η αρχή, το πρώτο βήμα. Ναι, τραμε, τα βασικά για να ξεχνάς. Τα βασικά είναι να τα κάνεις την πρώτο κόρτα. Εσύ, κάποια κοπέλα, την πρώτο σου επαγγελματικό, να πούμε, μακιγιάζ, μπορεί να κάνεις μια κοπέλα να ξεκίνησες. Βεβαίως, το θυμάμαι. Δεν έχω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπειρία τεράστια. Γιατί πρόσφατα τελείωσα τη σχολή, μετά έμεινα και έγκυος και ήμουν σπίτι και τα λοιπά, λίγο δύσκολη εγκυμοσύνη. Οπότε μην φανταστείτε ότι έχω κάνει και έχει άδειες πελάτες και να μην θυμάμαι όλους τους θυμάμαι και τον πρώτο και το λοιπόν, η πρώτη πελάτησα μου την σύστησε μία φίλη γνωστή. Πήγα εκεί, άρχισα. Και θυμάμαι πάρα πολύ είχα τράφει και αυτά. Ναι, βέβαια ήθελα κάτι πολύ απλό. Ναι. Από τη μία χάρη καλό και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι πολύ. Ναι, δεν θέλει ότι... ούτε βλεφαρίδες, ούτε τίποτα να ξέρει όταν αρχίσει. Παραδείγματος χάρη, να μην το ξέρω να πει να παραγγείλει. Σβήνουλα, νομίζω να μην το ξέρω. Κοίταξε, όταν αργείς. Ναι, νομίζω. Βέβαια, ότι... εγώ πάντα δίνω παραπάνω χρόνο. Επειδή έχω ένα θέμα με το χρόνο. Ναι. Το κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν. Πάντα δίνω παραπάνω χρόνο και για να μπορώ να μιλήσω με την πελάτησα και ξέρεις, μπορεί να χρειάζεται να του σβήσω, να του φτιάξω ξανά κτλ. Είχα δώσει παραπάνω χρόνο πάντα, αλλά επειδή δεν ήθελε ούτε βλεφαρίδες ούτε κάτι τόσο δύσκολο, μα βγήκε ο χρόνος. Απ' τη μία απογοητεύτηκα γιατί εγώ σκέφτηκα, θα κάνω ένα τέλειο look. Ναι, να φέρει το πρώτο social. Και. Εντάξει, ήταν η αρχή τουλάχιστον. Που ποτέ δεν μου έστειλε φωτογραφία, ποτέ δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία. Είχα απογοητευτεί, αν και μου είπα ότι τη άρεσε πάρα πολύ. Εγώ απογοητεύτηκα λέω, για να μην μου στείλει φωτογραφία, δεν τη άρεσε. Ναι. Μετά κατάλαβα ότι το 90% δεν στέλνει τη φωτογραφία που σου λέει, στείλω. Ναι, έστω εντάξει, ήταν τουλάχιστον. Δεν ήταν πολύ. Να έχει μια από την επαφή τουλάχιστον. Ναι. Ήξερα, κατάλαβα ότι πρέπει να το οργανώσω καλύτερα. Και επίσης κατάλαβα ότι πρέπει να συμβιβαστώ. Ότι δεν θα πάω σε ένα μακιγιάζ, σε μια κοπέλα και θα κάνω ό,τι. Ξέρεις κάτι θέλω αυτό. Και εγώ πρέπει απλά να το κάνω, δεν είναι
Δεν διαλέγω εγώ στην ουσία. Ναι. Πρέπει αυτή η κοπέλα να αισθάνεται άνετα με αυτό που θα κάνει. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ήταν ναι. λίγο έτσι. Πώς να το πω. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι να πάω. Ναι. Και να μου πει, ήταν καλεσμένη σε γάμο και κάναμε ένα πολύ απαλό νουντ. Smokey eye, πάρα πολύ απαλό. Αυτό. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο ραντεβού. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πρώτη εποχή, σίγουρα. Ναι. Έτσι είναι, στην αρχή. Έμαθα. Και όχι μόνο πάνω στο μακιγιάζ, ενώ έμαθα από την εξυπηρέτηση πελατών. Ναι. Α, και έχω εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών, είναι τελείως διαφορετική. Ναι, εξαρτάται με το είδος της δουλειάς σου. Παραχή υπηρεσιών που την κάνεις εσύ. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό, ναι, σίγουρα. Όπως βλέπω και τα μακιγιά σου έτσι είναι έτσι ωραία και στα live που θωρώ και σε πώς που κάνουν είσαι λίγο ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ομπολόμορφα. Τι εμπνέσαι και από τα social media, από διάφορα λίγο από τα live σου και την ώρα μπορεί να σου βγει ανάλογα στην πορεία. Σίγουρα εμπνέομαι από παντού. Ναι. Σίγουρα από τα social media επειδή βλέπουμε εικόνες. Δεν είμαι τύπος που θα πάρω ότι α, είδα αυτό και θέλω να το κάνω τόσο πολύ, αλλά ξέρεις, αυτές οι εικόνες μπαίνουν στο μυαλό σου και μετά μου έρχονται. Αλλά δεν θυμάμαι να πω ότι το είδα από την Παναγιώτα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα εγώ σε βλέπω, έχεις κάνει αυτό, φοράς ξέρω εγώ αυτές τις ρίγες. Μπορεί να κάνω κάτι και να βασίζεται πάνω σε αυτό, αλλά δεν το κάνω τόσο συνειδητά. Επίσης στα live κάνουμε έτσι λίγο διαδραστικότητα. Ανάλογα με τον κόσμο, του ρωτάω τι θέλουν, διαλέγουμε μαζί χρώματα καμιά φορά. Ναι, είναι ωραίο εδώ. Και είναι υπάρχει, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι κινείται. Ας πούμε, έχω στο μυαλό μου κάτι. Για παράδειγμα, ας πούμε σήμερα, είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω σβησμένο τύπου liner και pop of color έτσι εδώ πέρα. Αλλά αυτό το glitter που έβαλα μετά δεν το είχα στο μυαλό μου. Εκεί την ώρα λέω, δεν μου αρέσει έτσι πως είναι. Θέλω κάτι παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω. Και βγαίνει είναι μετά έτσι. Ναι. Εκτός έτσι από το μακιγιάζ που μπορεί να δεις έτσι να πεις κάτι wow, ας πούμε. Τι νομίζω ότι βλέπεις σε μια κοπέλα να πεις ξεχωρίζεται τους άνθρωπος, έχει κάτι ας πούμε. Δεν βλέπω, όταν γνώριζα έναν άνθρωπο δεν βλέπω το μακιγιάζ, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω, εγώ συνήθως όταν βλέπω έναν άνθρωπο βλέπω το πρόσωπό του και σκέφτομαι πώς θα τον έβαφα. Ναι. Ακόμα και σε άντρες. Ναι. Σκέφτομαι αυτό το χαρακτηριστικό, θα το τόνιζα. Ναι. Πέρα από αυτό που το έχω έτσι σαν, ας πούμε, σαν make-up artist, ναι. βλέπω, έναν άνθρωπο που τον ξεχωρίζω από το χαμόγελο, από το βλέμμα, από την ευγένεια. Ναι. Γενικά υπάρχει μια αύρα. Ναι. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο κοντά, αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, νευριασμένος, χαρούμενος, χαλαρός. Αυτό, το τι μου βγάζει ένας άνθρωπος, πώς με κάνει να αισθάνομαι. Γενικά, όταν έχεις πολύ χρόνο, ας πούμε. Ναι. Γενικά. Ας το πες ό,τι έχω. Ναι. Όταν τι διαλέγεις, ας πούμε, συνήθως. Δεν θέλει να κάνεις κάτι γρήγορο. Ναι, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ συνήθως. Μπορεί να είμαι άβοφτη, τελείως, τίποτα, αντιλιακή ή full. Ναι. Δεν είμαι πολύ τύπος να βάλω λίγο κονσίλερ, λίγο να μην φέρει το σκυράκι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να καλύψω κάτι. Okay. Πιο πολύ μου αρέσει να κάνω κάτι. Τώρα σε περιπτώσεις όπως, ας πούμε, του άντρα μου του αρέσει το πάρα πολύ απαλό μακιγιάζ και κάθε φορά του κάνω το χατήρι. Και τι κάνω, βάζω βάση BB, βάζω κονσίλερ, πούδρα, βάζω έντονο ρουζ που το κάνω μέχρι πάνω, αλλά ναι, σκέφτομαι το κάνει. Ναι, το είδα στο live, και, και το κάνω εκείνο το σημείο που είδες στο live και δεν κάνω όλα τα υπόλοιπα. Ναι, και γλώσσο. Ναι, δεν βάλω, δεν βάζω όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, αυτό σε μερικές περιπτώσεις. Οκ, τέλεια. Ή π.χ. αν έχω πελάτη που έρθουν από αυτή σε μένα, δεν κάνω αυτό για να την υποδεχτώ. Γιατί οι περισσότερες τρομάζουν. Έτσι το μιλάω. Ναι, παιδιά, σου πω θέλω κάτι απλό. Μπορεί να βοηθώ και να μην. Ναι, μήπως δεν μπορεί να το κάνει. Κάνει μόνο αυτά. Να πούμε και λίγο για τις κοπέλες, επειδή νομίζω καμιά φορά νομίζω ότι κάθεται μόνο το μακιγιάζ. Υπάρχει και μια περιποίηση νομίζω. Σίγουρα. Δεν δίνουμε ρίτες, δεν είμαστε πλαστικοί. Γιατί κάθε φορά κοπέλες που μπορεί να σου ζητήσω Απαναγία μου φέρνουν ρίτες, δεν μου κάνουν κάτι. Δεν είδε σε άλλη κοπέλα, κυρία τέλος πάντων, που μου γράφει σε κάθε βίντεο από κάτω. Καλά, είσαι make-up artist και έχει σπόρους. Ναι. Ναι, ναι.
Σίγουρα παίζει και η περιποίηση σε πολλά σημαντικό γενικά. Ναι, αλλά δεν τη σβήνεται. Η αναγλυφότητα του δέρματος, οι πόροι, οι ρητίδες δεν μπορούν να σβηστούν με το μακιγιάζ. Ναι, ναι. Καθαρίζει λίγο το πρόσωπο, σου βάλει ένα λάβατι. Το ίδιο τη επιδερμία, τώρα τα λέει προϊόντα. Ναι, εννοεί πριν το μακιγιάζ ναι, το κάνω. Και γενικά, α πούμε. Ναι, και γενικά να σίγουρα, πριν το make-up, εγώ κάνω πάντα skincare. Χρησιμοποιώ πιο πολύ φυτικά, φυσικά, συστατικά για να έχω λιγότερες πιθανότητες να έχει κάποιος κάποια αλλεργία. Βέβαια σε όλα μπορεί να έχει κάποιος. Ρωτάω. Πάντα ρωτάω την πελάτη. Αν ξέρει κάποιος ότι έχει κάποια αλλεργία, αποφεύγω αρώματα που μπορεί να έχουν πιο εύκολα. Ναι. Χρησιμοποιώ αρκετά κορεάτικα που μου αρέσουν, αλλά και άλλες εταιρείες θα δοκιμάσω. Έχω σκοπό να δοκιμάσω και άλλα. Τύπου έτσι φυσικά ναι. Σε σχέση έτσι με το μακιγιάζ, ας πούμε, κάποια μελλοντικά σχέδια που να θέλετε να έχεις σε το κομμάτι ή... Έχω αρκετά σχέδια. Ναι. Το δύσκολο είναι να τα μακρυλοποιήσω, ναι. Έχω κάνει focus λίγο με τα social, με το TikTok, με το Instagram, στόχος και για το Instagram. Ναι. Και για το YouTube, σιγά θα κάνω κάτι σιγά σιγά. Επίσης μου έχουν εκφράσει πολλές κοπέλες την επιθυμία για κάποιο σεμινάριο και έχω κάνει ένα πλάνο σχετικά με σεμινάρια προσωπικού μακιγιάζ που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσω μια κοπέλα που δεν έχει κάνει κάποιο course. Ναι. Για αρχή τουλάχιστον αργότερα ίσως να μπορούν να βοηθήσουν. Ναι, σίγουρα μια κοπέλα ανάλογα. Για πιο advanced, ναι. Αλλά για μαθήματα προσωπικού μακιγιάζ θα κάνω. Έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου. Και πιστεύω ότι θα το κάνω. Έχουν εκφράσει κάποιες κοπέλες ότι θέλουν τη θέλησή του. Ακόμα δεν έχω κλείσει κάτι, αλλά επειδή εκφράσαν αυτό το. Ναι, σίγουρα είναι κάτι που υπάρχει. Ναι, το έχω στο μυαλό μου και άρχισα να κάνω λίγο ένα πλάνο πώς θα τα κάνω, τι τιμή θα βάλω, τι θα έχει το πακέτο, τι θα μάθουν, τι θα κάνουν. Ναι. Οπότε πιστεύω θα είμαι έτοιμη. Την επόμενη φορά που θα με ρωτήσει κάποιος. Να είμαι λίγο πιο. Και πλέον. Ενώ το είχα ένα λίγο πιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου, έψαξα σε άλλες σχολές τι είναι αυτό, τι παρέχουν, πόσο κάνουν, τι δίνουν. Και πιστεύω ότι. Ναι, γιατί σίγουρα πολλές κοπέλες ρωτούν και σε λάθη, ας πούμε, και με κάτι. Ναι. Θέλουν κάτι, κάθε μια κάτι εξαιρετικό. Ναι, και πριν δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Σου βλέπει σε λίγο τι θέλει η ψυχολογία. Ναι, βλέπουμε τι θέλει, τι ζήτηση υπάρχει και ανάλογα βεβαίω. Βλέπεις ο κόσμος στα social media, υπάρχει τούτη αλληλεπιδράση σου. Π.χ. ας πούμε τα social media σου που δουλεύεις και τζάμε. Πώς βοηθά νομίζεις τούτο για να δείξεις ένα επαγγέλμα, πώς είναι το make-up, το καλλιτεχνικό. Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο τώρα από εκεί. Δυστυχώς δεν μπορώ να βάψω όλο αυτόν τον κόσμο που θα ήθελε, γιατί οι περισσότεροι που με ακολουθούν είναι από Ελλάδα. Επειδή το προφίλ μου είναι ελληνικό, ενώ το έκανα όταν ήμουν εκεί, ίσως παίζει κάποιο ρόλο ότι τα βίντεο ή μιλάω ή προχωρά μου και αυτά. Οι άνθρωποι είναι αρκετά από εκεί που ακολουθεί. Όμως το άτομο που με βλέπουν στο live είναι κοντά μου συνήθως. Οπότε. Θέλει χρόνο, ας πούμε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στα social media και στο Instagram. Απλά νομίζω εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ το TikTok, γιατί μου αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση. Επειδή παίζει ρόλο και να σε συμπαθεί κάποιο, να αισθάνεται άνετα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο παιδί μου. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που βάφουν όμορφα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Οπότε, γιατί να διαλέξει εμένα, που είμαι και λίγα χρόνια στον χώρο. Και να μην πάει σε μια κοπέλα που είναι 15 χρόνια με ένα πάρτι, ας πούμε. Οπότε προσπαθώ να υπάρχει και αυτό να ταιριάζει. Εσύ να αναπτύχνει μια οικειότητα, έστω. Ναι. Και φιλία, ίσως, γιατί όχι. Ναι. Τώρα οι κοπέλες που έχω βάψει, που έχω έρθει λάρνακα, η μία που έβαψα τη γνώρισα μέσω TikTok και μάλιστα ήρθα από το μισό. Ναι. Για να γνωριστούμε και να τη βάψω. Χάρηκα πάρα πολύ. Και η άλλη κοπέλα τη γνώρισα μέσω Facebook. Από αυτές τις σελίδες που λένε να γνωριστούμε από παρέα και τα λοιπά. Κάναμε παρέα, γνωριστήκαμε, είδα ότι είμαι make-up artist, είχε ένα γάμο να πάει και έτσι ήθελα να τη βάψω. Δηλαδή, όλα τα social μπορούν να βοηθήσουν. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο και αυτό το live που βλέπει ο κόσμος εκείνη την ώρα που το κάνεις, αν δέχονται οι πελάτες. Στο live, ας πούμε, όταν έγραψα μια κοπέλα που ήρθε αυτή που ήρθε από το μεσό, υπήρχε αρκετή ζήτηση. Έτυχε, επειδή είχε ενωμένα με μια κοπέλα, έκανε
και live, ας πούμε. Που κάνεις το μακιγιάζ και πολύ ψέμα στα social media, ναι, με το Photoshop, ναι, το FaceApp και αυτά. Ο κόσμος το βλέπει με ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ίσως να είναι λίγο σφιγμένο στην αρχή. Ναι. Επίσης μπορεί να βλέπει το δικό μου αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι τέλειο, ναι, και να βλέπει ένα άλλο που είναι τέλειο και να νομίζει ότι αν πάει σε εκείνη την κοπέλα δεν θα έχει πόρους και ρητίνες, ναι, πλέον. Εγώ εδώ είμαι ξένη, ναι, και δεν έχω συγγενείς. Στη Λάρνακα δεν ξέρω σχεδόν κανένα. Ναι. Δηλαδή όσους έχουν έρθει τώρα, και στη Λεμεσομένους ότι έχω, δεν έχω αυτό το αποστόμα και σε στόμα, να δάψω την ξαδέρφη μου ή ξαδέρφη να το πει στις φίλες της, ξέρω εγώ. Ναι, είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα τα social media. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει κάποιος, κάποιο μεγάλο, κάποιον ευτράβελο που σε έτυχε να σου πει πελάτησα ή να τύχει οτιδήποτε? Να σου πω, είχα πάψει μια κοπέλα η οποία ήταν Βραζιλιάννα που έμενε στην Γαλλία, τέλος πάντων. Και μου έλεγε ότι θέλει eyeliner, κάναμε το κάτω, μου έδειχνε τι θέλει και αυτά. Ενώ δεν ήξερα από μακιγιάζ, ήταν συγκεκριμένο στο τι θέλει. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσεις με κάποιον που είναι συγκεκριμένο στο τι θέλει, αλλά δεν ξέρει πώς να σου το πει. Ναι. Και στα αγγλικά. Όχι ότι έχω θέμα με τη γλώσσα, απλά είναι ένα τσακ λίγο παραπάνω. Ναι. Και άγνωστη κοπέλα. Ούτε την ήξερα από τα social, ούτε τίποτα. Και μου έδειξε, μου λέει: θέλω eyeliner. Είχε βλεφαρίδα πρόσθετη. Ναι. Και μου έδειχνε φωτογραφία με άλλη βλεφαρίδα πρόσθετη. Και μου έλεγε: θέλω όπως αυτό το eyeliner, σε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά επειδή η βλεφαρίδα στη φωτογραφία ήταν πολύ μεγάλη, δεν φαινόταν πως ήταν το wing στο τέλος. Της το κάνω προς το πάντα, όχι μου λέει. Της το κάνω πιο μικρό, όχι μου λέει. Πιο μεγάλο, όχι. Τόσο να το έκανα, τόσο να το έκανα. Στο τέλος ήθελε απλά να μην έχει wing. Okay. Ήθελε απλά να είναι μια γραμμή πάνω από το μάτι, χωρίς να είναι eyeline. Να βγει προς τα έξω. Προς τα έξω καθόλου. Και εκεί είχα χάσει αρκετό χρόνο. Ευτυχώς δεν ήταν. Σου είπα, έχω πάντα ένα μισάωρο έξτρα. Ειδικά σε άτομα που δεν έχω ξαναμπάψει. Οπότε βγήκε μια χαρά. Ήταν πολύ ευχαριστημένη. Δεν μου στείλε ποτέ τη φωτογραφία της. Την επαγγελματική, γιατί είχα να κάνει επαγγελματική φωτογράφηση. Έχω κάποιες φωτογραφίες που ήταν δικές μου, δεν είχαν βγει πολύ καλά, ήταν βιαστική. Τέλος πάντων, αλλά βγήκε πολύ ωραίο, ενθουσιάστηκε, το είπε σε όλους. Αλλά δύσκολο την ώρα. Και όταν με είπε, έτσι το θέλω. Δεν είχα συνεχίσει τη γραμμή. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ποτέ. Ποτέ δεν ήταν κάτι τόσο απλό. Να πω να πάω λίγο πίσω, με βρήκα στην Κύπρο, έχει κάποια διαφορέ. Υπήρχε, ας πούμε, στη ζωή μας εδώ ή στους ανθρώπους, σε διάφορες διαφορές μεταξύ λίγων που να υπάρχουν. Σίγουρα έχω δει διαφορές. Ναι. Όταν ήρθα εδώ, έμενα Λεμεσό, όπως είπαμε, γενικά είδα αυτό ότι υπάρχουν καλλιτεχνικά επαγγελματά τα οποία όντως δουλεύουν. Δηλαδή, είδα γκαλερί, είδα μαγαζιά που έχουν χειροποιεί τα κοσμήματα. Στην Ελλάδα αυτά έχουν εκλείψει. Ναι. Δηλαδή να δεις έτσι στον δρόμο γκαλερί πολλές, χειροποίητα κοσμήματα, χειροποίητα διάφορα, ξέρω εγώ, ζωγραφική και αυτά. Και ήμουν σε φάση, ρε παιδί μου, κοίτα εδώ ότι έχουν δουλειά, αφού είναι ανοιχτή. Άρα βγαίνει, ας πούμε. Μπορούν να... Ίσως παίζει ρόλο οι διαφορές που έχουν, ναι, ας πούμε, είναι διαφορές. Η φορολογική όλα αυτά είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολη στην Ελλάδα. Μπορεί να είμαστε, νομίζω, λίγο πιο μικρή και ωραία, αλλά ευνοούν σε άλλα πράγματα, νομίζω. Σίγουρα, εγώ το βλέπω ότι είναι καλύτερα εδώ, γι' αυτό και έμεινα εδώ. Αν και πολλοί με ρωτάνε και στα social, γιατί ήρθες Κύπρο, γιατί έμεινες, είναι το ίδιο με Ελλάδα. Κύπροι που δεν έχουν πάει Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το ίδιο. Κάποιοι νομίζω είναι και καλύτερα Ελλάδα. Εντάξει, είναι εξαρτάται τι δουλειά ίσως και τι δουλειά κάνεις κλπ. Εγώ πάντως όταν ήρθα εδώ είδα αυτό το φως, αυτή την ελπίδα ότι ναι, μπορώ να κάνω καλλιτεχνικό κάτι και να. Ναι. Μπορώ, ας πούμε, ο άλλος γιατί έχει γκαλερί και εγώ μπορώ να γίνω makeup artist. Πήρα πολύ έτσι ελπίδα. Ελπίδα, ναι. Το θάρρος ότι. Και χάρηκα, ας πούμε, και τελικά έμεινα. Ναι. Και ο λόγος που έμεινα ήταν το μακιγιάζ. Ναι. Γιατί βρήκα αυτή τη δουλειά που μπορούσα να πάω στο μακιγιάζ στη σχολή, που ήξερα στην Ελλάδα δεν μπορώ να τα κάνω μαζί αυτά τα δύο. Ναι, από ό,τι βλέπω και σε δουλειές τουριστικές είναι πολλά δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Στις τουριστικές δεν σου λένε ένα ρεπό, ας πούμε. Σου λένε ένα ρεπό το μήνα, άλλος δύο ρεπό το μήνα, full season δεν παίρνεις ρεπό.
δεν υπάρχουν αυτά τα στάνταρ που είναι εδώ. Οπότε είδα μεγάλη διαφορά στον τομέα τη δουλειά. Η δουλειά δύσκολη, έχει κάποια. Σίγουρα υπάρχει δυσκολία. Έχει και αρνητικά πολλά. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Σίγουρα. Αλλά εγώ είδα πολλά θετικά, γι' αυτό και. Ναι, βρίσκεις κάπου που νιώθεις καλά. Γνώρισα, επίσης μου άρεσε το γεγονός ότι έχει πολύ διαφορετική κουλτούρα. Ενώ στη σχέση ότι έχει πολλά άτομα από διαφορετικές χώρες. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό. Αισθάνομαι, μου αρέσει η κυπριακή προφορά, τη βλέπω, τη βρίσκω χαριτωμένη. Ναι. Κάποιοι μου λένε πώς καταλαβαίνεις. Ή εγώ το βρίσκω χαριτωμένο να έχει κάτι διαφορετικό. Τώρα είναι θέμα, ξέρεις, γούστου και όλα αυτά. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένη και γι' αυτό έμεινα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάνω κάτω έγραψα, είπα, κάποια μικρό να διαλέξει, ας πούμε, επιλογή. Να διαλέξει ένα από τα δύο. Okay. Ας πούμε, να σου βρει καλύτερα, ας πούμε, δεν μπορεί να σου αρέσει ή οτιδήποτε. Σύντομα, ας πούμε, τι σου αρέσει παραπάνω. Lipstick ή gloss. Πιο gloss, πλέον gloss. Ναι. Κάτι πιο colorful ή λίγο πιο nude. Colorful. Ένα πιο glow αποτέλεσμα στο πρόσωπο ή λίγο πιο matte. Αν και είμαι λιπαρή, glow. Ναι, και εγώ για σπουδάκι και. Κοίταξε και matte να το κάνω γίνεται glow μετά. Ναι, οπότε. Έχω το έχουμε φυσικό. Είναι σίγουρο το glow. Red lipstick ή κάτι πιο nude, ας πούμε. Red. Εξαρτάται βέβαια, άμα είναι colorful πολύ το από πάνω. Ναι. Να σου πω, εμένα μου αρέσει το σκούρο κραγιόν. Ναι. Προτιμώ σκούρο. Έτσι, κάτι που έχει χρώμα. Π.χ. σκούρο καφέ. Ναι. Μπορντό. Okay. Δεν είμαι ούτε του νου ούτε του κόκκινου, αλλά ναι. Έτσι, μια με λίγο μεγαλύτερο αγάπη που έχει λίγο στα πιο high προϊόντα ή λίγο στα πιο τράξτο. Στα τράξτο. Γιατί αφού μπορώ να πάρω κάτι πολύ καλό με χαμηλή τιμή, γιατί. Έτσι, για όλα οι αγορέ ή προβλήματα που γίνονται σε κάποιο κατάστημα που λαμβάνει παραπάνω, α πούμε. Κοίταξε, μέχρι πρώτη μας τα έλεγα online, αλλά εδώ στην Κύπρο βλέπω, είχα πάει τελευταία φορά σε κατάστημα, μου αρχίσαν τι ωραία που είσαι και τέτοια και χάρηκα, λέω ωραία θα αρχίσω να ψωνίζω και από κοντά, ωραία είναι, δεν ξέρω, δεν έχω διχαστεί σε αυτό, θα πω online, γιατί σχέδιος online βολεύει παραπάνω, λόγω χρόνου. Καφές ή τσάι, ας πούμε. Καφές. Ναι. Βουνό ή θάλασσα. Θάλασσα. Χειμώνας ή καλοκαίρι. Άνοιξη. Κάποιον αγαπημένο χρώμα. Το μόβ είναι το αγαπημένο χρώμα. Κάποιος αγαπημένος σχεδιαστής ή μπραντ ή... Καβάλι θα έλεγα. Μου αρέσει το ότι έκανε αυτό το glamour στο καθημερινό. Α, τέλεια, okay. Αισθάνομαι ότι μοιάζουμε. Ναι. Είναι ξεράσκετο βέβαια. Ναι. Αλλά αισθάνομαι ή μοιάζουμε, γενικά μου φαίνεται πολύ οικία φυσιογνωμία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μοιάζουμε στα χαρακτηριστικά, έτσι, τα μάτια, το σχήμα του προσώπου, το μαλλί που είναι σκουρό. Ναι, αισθάνομαι σαν χαμένη αδερφή εδώ πέρα. Πόσα χρόνια είσαι, έχει ποσά και προ. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια, ωραία. Λίγο καιρό έχω. Πάντως, εδώ στην Κύπρο με το πρίθα, να καταλάβεις, μέσα σε ένα χρόνο έκανα ό,τι δεν είχα κάνει στην Ελλάδα σε 5. Δούλεψα σε μεγάλο ξενοδοχείο που ήθελα, να δω πώς είναι. Έκανα σχέση, πέρασα τη σχολή του μακιγιάζ, έμεινα υγιός, παντρεύτηκα. Όλα αυτά σε ένα χρόνο. Ναι, καταλαβαίνω. Ήταν πολύ fast. Ναι. Πήγε πολύ γρήγορα, ας πούμε. Έτυχε το καλοκαίρι, πήγα Αθήνα. Πήγα ταξίδι, πρώτη φορά. Όχι, δεύτερη φορά Ελλάδα, πια Πάτρα, πια Αθήνα. Δεν ήξερα, πήγαμε τόσο πολλά στο νου έξω νομίζω, άμα πάεις έναν ταξίδι ή πάεις για λίγο και έτσι ζητήσαμε, πρέπει να σου νομίζω διαφορετικά από ότι... Σίγουρα, σίγουρα. Κοίταξε, εγώ μένω Χαλκιδική, που είναι επαρχία, είναι καμία σχέση με Αθήνα. Αν έμενα Αθήνα, αν ήμουν από Αθήνα ή έμενα Αθήνα, μπορεί να μην ερχόμουν Κύπρο ή να μην... ή να πήγαινα, να ήθελα να πάω σε μια χώρα μεγάλη να μεταναστεύσω. Κάτι πιο μεγάλο. Ήθελα να πάω, δεν ξέρω, Βερολίνο να μείνω. Όμως τώρα από εκεί που ήμουν συγκριτικά, κατάλαβες. Του τώρα έκανα λίγο πιο μεγάλο. Πιο κοντά στα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή η Χαλκιδική, που είναι έτσι τουριστικό και όλα αυτά, με τη Λεμεσό, είναι αρκετά γενικά και με τη Λάρνακα που είναι παραθαλάσσιο μέρος, υπάρχει τουρισμός, είναι αρκετά κοντά. Με λίγο παραπάνω ευκαιρίες, αλλά κάτι κοντά σου, ας πούμε. Μπράβο. Στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία. Τουλάχιστον υπήρχε πριν 3 χρόνια τώρα, επειδή έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό, ψάχνουν
άτομα πιο. Ναι, υπάρχει κάτι που αλλάζει. Υπάρχουν αλλαγές σίγουρα από τότε που έφυγα εγώ. Αλλά. Πολύ χρόνο για να καλύψει. Αλλά εδώ, δηλαδή. Το πιο εύκολο είναι να βρει δουλειά. Ναι. Για μένα στην Κύπρο. Ναι. Πιο δύσκολο να βρει παιδικό σταθμό. Μετά το δεύτερο πιο δύσκολο σπίτι. Ναι. Δουλειά βρίσκεις κατευθείαν. Τουλάχιστον τα ίδια. Άμα έχεις χρόνο να δουλέψεις, γιατί δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω περιορισμένα ωράρια. Okay. Ναι, αλλά άμα είσαι, οκ, okay, δουλεύω full ωράριο, ό,τι ώρες θέλετε. Ή αν έχεις ίσως κάποια βοήθεια όπως με το μωρό ή κάτι. Ναι, αν είσαι μόνος σου, έτσι. Ναι, αν είσαι κάποια βοήθεια από κάποιους συγγενείς που μπορεί να την παίρνουν κτλ. Ναι, θα μπορούσα να βρω κατευθείαν δουλειά. Ναι, σίγουρα. Και τέλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Κάτι που σ' αρέσει. Ναι, γιατί δεν αισθάνεσαι την ανασφάλεια ότι α, θα με διώξουν π.χ. θα κλείσει η δουλειά που. Γιατί πολλά έρχονται τρει κλείνουν στην Ελλάδα. Ότι θα κλείσει η δουλειά που δουλεύω και μετά δεν θα έχω δουλειά. Ναι, πιο. Και τι θα κάνω, ας πούμε. Θα μου μεγάλο. Πάρει. Ναι, είναι μεγάλη ανασφάλεια. Ναι. Να σου πω, εμένα μου αρέσει να αλλάζω περιβάλλον. Αλλά. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο του. Ναι. Θέλω βασικά θέλω να μαθαίνω και όταν είμαι σε μια δουλειά που πλέον δεν έχω κάτι να μάθω. Ναι, αρχίζω να βαριέμαι. Αλλά και πάλι δεν είναι και ωραίο και αυτό όλη την ώρα να αλλάζει. Ναι. Ναι. Να έχει την επιλογή τουλάχιστον. Ναι. Αν θε να αλλάξει ή όχι. Ναι. Τέλεια. Χάρηκα πάντω που σε γνωρίζει την εβδομάδα. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Είναι που είμαστε τόσο κοντά. Ναι, τελικά. Και δεν θα το ξέραμε αν δεν υπήρχε το TikTok και όλο αυτό. Σωστό. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που δεν θα το γνώριζα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Πάντως ήταν ωραία έτσι και εμπειρία και να μιλήσουμε και στην κάμερα και να γνωρίσουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Σου λέω, μου έδωσες τώρα το boost ότι πρέπει να ξαναρχίσω έτσι και λίγο για το YouTube. Μου βάλεις και άλλες φοιτηγές. Ναι. Μην το διασκύνει το ρόλο που βλέπεις άλλα άτομα. Σίγουρα, χαίρομαι που βλέπω αυτό. Αυτό σου είπα ότι όταν ήρθα εκεί πέρα και είδα άλλα άτομα που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, ήμουν σε φάση και εγώ μπορώ. Ναι. Ακόμα, να σου πω και ακόμα και μια κοπέλα που βλέπω που δεν μου αρέσει πως βάφει. Αλλά βλέπω ότι έχει δουλειά. Ναι. Σκέφτομαι ότι και εγώ μπορώ να το κάνω. Ναι. Σίγουρα. Ναι, δηλαδή παίρνει καλά μαθήματα από όλου. Ναι. Οτιδήποτε. Μαθαίνει και από καλά, και από αγάπη. Ναι, λες ότι και εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Όλοι μπορούν. Σίγουρα. Ναι. Καθένας έχει το βλέπει το κοινό του, το βλέπει σίγουρα, το. Σίγουρα, σίγουρα. Ο καθένας έχει το δικό του τέτοιο. Και με τον τρόπο του, ας πούμε. Ναι, και ταιριάζουν διαφορετικά. Η κοπέλα που. Ταιριά. Ναι, α πούμε, μια κοπέλα που δεν θα ταιριάξει, ας πούμε, με έναν αρχηγό από αυτή σε μένα. Θα ταιριάξει με μια άλλη κοπέλα. Που δεν θα βολέψει με ώρες. Είναι θέμα χημίας και όλα. Ναι, σίγουρα. Αναγκαία, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα πολύ.